Για 10η συνεχόμενη μέρα η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στον Εύρο, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες τόσο στον Εύρο όσο και στη Ροδόπη. Αυτή την ώρα έχουμε μέτωπα και στη Λευκίνη, έχουμε στις τρεις βρύσες, έχουμε αναζωπηρώσεις στα Δίκελα με συμβρία και στον Προβατώνα. Ο Προβατώνας είναι ένα σημείο που μας ανασυχεί γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο στρατόπεδο εκεί. Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν τιτάνια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν έστησαν μεγάλη επιχείρηση στο μέτωπο βορειοδυτικά της περιοχής Κοτρονιά, ώστε να ανακοπεί η πορεία του μετώπου και να μην περάσει τον πυρήνα του δάσους της Δαδιάς. Είχαμε μια δύσκολη ημέρα. Ως επίγειος συντονιστής των δυνάμεων των πυροσβεστικών που επιχειρούσαν στη Λευκίνη του Εύρου, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη μάχη μας και τελικά την κερδίσαμε. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε σήμερα την Αλεξανδρούπολη με επικεφαλή τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορύδη. Υπό έλεγχο τίθενται σταδιακά τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Άνδρο, με την πυροσβεστική να παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άνδρες και 10 πυροσβεστικά οχήματα από την Κρήτη παραμένουν και δίνουν τη δική τους μάχη από την Τετάρτη στα πύρινα μέτωπα σε Άνδρο, Βιωτία και Πάρνηθα.